Έχουμε τώρα τα δύο παιχνίδια μπροστά μα, τα τελευταία δύο τη προκριματικής αυτή φάση, με τι δύο ομάδε που παλεύουν για το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση, τι πιο δυνατέ ομάδε του ομίλου. Οι στόχοι μα δεν αλλάζουν από του στόχου που είχαμε και το προηγούμενο παράθυρο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι και παράθυρο με παράθυρο. Ε, η ομάδα βελτιώνεται, ε, να βασιστούμε έτσι πάνω σε ένα βασικό κορμό, να χτίζουμε, να συνεχίσουμε από το παράθυρο του Φεβρουαρίου έτσι να έχουμε μία ε, συνοχή και μία μπασκετική ταυτότητα θα έλεγα ε, για να βάλουμε τις βάσεις για τις επόμενες διοργανώσεις που θα είναι από την επόμενη σεζόν. Το κλίμα στην ομάδα ε, γενικά είναι το πρόγραμμα που μίλησα από τα παιδιά από την προηγούμενη συνάντηση που ήταν και η, και η πρώτη μας. Είναι στο κομμάτι στο οποίο θέλουμε πραγματικά να, να βασιστούμε. Ε, όπως είπα και στους παίχτες, η εθνική ομάδα με παράθυρα, με δυο-τρεις προπονήσεις δεν μπορούν να γίνουν θαύματα αγωνιστικά. Πρέπει να επενδύσουμε και να βασιστούμε στο κλίμα στο οποίο θα δημιουργήσουμε στο αίσθημα να θέλουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, πέχτες, προπονητές, είμαστε όλοι ένα πράγμα, ώστε να γίνεται μια θυσία ο ένας για τον άλλο για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε, τώρα έχουμε άλλες 3-3,5 εβδομάδες μέχρι τα επίσημα παιχνίδια. Αποφάσισα στην κλίση να, να φέρουμε 18 άτομα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν για να, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το στάδιο της προετοιμασίας ε, και για να επιβραεύσουμε κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάνει μια καλή σεζόν να τους δούμε. Ε, όσον αφορά πώ προχωράμε τώρα με την προετοιμασία ε, περιμένουμε και προσπαθούμε μέσω τη ομοσπονδία να έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια ίσω την επόμενη ή εβδομάδα που είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε αυτή την περίοδο να κρατηθούμε και να παρουσιάσουμε έναν καλό πρόσωπο στα παιχνίδια, μια και δεν υπάρχουν αγωνιστικέ υποχρεώσει για του καλαθοσφαιριστέ. Ε, όσον αφορά για το Ευρωμπάσκετ του 25, νομίζω που είναι και εδώ έναν επίκαιρο θέμα όσον αφορά τα καλαθοσφαιρικά δρόμενα. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ομοσπονδία και για την Κύπρο γενικότερα. Αλλά εμεί νομίζω δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο μακριά. Εμεί τώρα έχουμε χρόνια μπροστά μα να χτίσουμε κάτι μέχρι να πάμε εκεί. Στόχο μου, σαν προπονητή και το προπονητικό staff, είναι σιγά σιγά να βάζουμε άλλη θαράκη για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατό γίνεται μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται πίστη, αφοσίωση.